Εγώ όταν έγινα 40 χρονών, ήμουνα για κλάματα. Με έστειλαν κρουαζιέρα για την υγεία μου και έγινε χειρότερα. Πόνι στα κόκαλα, κομμάρες στα χέρια και στα πόδια, ίδιμα πίσω από τα αυτιά. Τι φοβητσιάρα που ήμουν, είχα τρελαθεί από το φόβο μου. Το έργο Top Girls γράφτηκε το 1982 από την Carly Churchill, την εποχή που στην Αγγλία υπήρχε η Thatcher, μια πολύ μεγάλη εμβληματική φιγούρα. Και συνεπώς το έργο είναι μια πολιτική και κοινωνική μελέτη πάνω στη σύγκρουση που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει ακόμα μια γυναίκα της προσωπικής της ζωής και της καριέρας. Και πώς μια γυναίκα μπορεί να είναι μητέρα, σύζυγος και πώς μπορεί να πετύχει στη δουλειά της και να είναι πρώτη. Έπρεπε να ξεκαθαρίσω το άλογο μου και να κάτσω 2 λεπτά κάτω. Είχα συσπάσεις που ερχόντουσαν και έφευγαν σαν κύματα. Άκουγα ήχους που δεν είχα ξανακούσει να βγαίνουν από το στόμα μου και τον κόσμο γύρω μου να φωνάζει. Ο πάπας είναι άρρωστος, ο πάπας πεθαίνει και το παιδί γεννήθηκε εκεί, έξω στον δρόμο. Είναι ένα έργο που σε μία πρώιμη ανάλυση μιλάει για το φεμινισμό, την ιεραρχία, την ανταγωνιστικότητα. Επί της ουσίας μιλάει για τη φύση την ανθρώπινη, για το τραγικό της, για το ότι όλα γίνονται επί ματαίω. Όλα αυτά βέβαια με ένα τσιμπημένο τρόπο από τον Αλέξη, γιατί πραγματικά είναι λίγο σαν Αλμοδόβαρ. Δηλαδή ενώ ο άλλος διαβάζει, ας πούμε, ότι είναι για το θατσερισμό κτλ. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει καλά γιατί δείχνει και τη γελοιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης προκειμένου να πετύχει, κυρίως ως γυναίκες, αλλά ουσιαστικά τα εμπεριέχουμε όλα. Είμαστε και άντρες και γυναίκες και πάπισες και ταξιδιώτες και ούτω καθεξής.